Τεράστια διοργάνωση, όπως είπα, μαζί με την Τράπεζα Κύπρου και το Υπουργικό Γραφείο Ελληνικού Αφιλίππου, το οποίο έχει προσελκύσει μεγάλο αριθμό ξένων επενδυτών, επώνυμοι επενδυτές, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν κάποια έργα και είναι και μια ευκαιρία για τους ιδιοκτήτες των έργων να αξιοποιήσουν αυτή τη σύναξη. Αυτά τα έργα, τα 18, για ποια μιλάμε συγκεκριμένα? Ακούσαμε για γήπεδα γκολφ, ακούσαμε για άλλες αναπτύξεις. Δεν θα αναφέρω ονομαστικά τα έργα, αλλά σίγουρα είναι τα μεγάλα ιδιωτικά έργα τα οποία είναι ιδιωτοποιημένα και τα οποία συνοδεύονται από μελέτη διασημότητος και είναι ιδιωτοποιημένα και είναι κάποιου μεγέθους. Αναμένεται ότι στη διάρκεια του συνεδρίου θα κλείσουν κάποιες προσυμφωνίες τουλάχιστον? Το έχω πει και το πρωί, ότι η δουλειά του ΣΥΠΑ ξεκινά και σταματά εκεί που φέρνει σε επαφή των ιδιοκτήτων του έργου με τον επίδοξο επενδυτή. Δεν αναμειγνύμαστε καθόλου στις οικονομικές διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο μερών, δεν είναι και ο ρόλος μας. Αλλά το γεγονός ότι θεωρούμε μεγάλη επιτυχία, το ότι φέραμε στην Κύπρο έναν τόσο μεγάλο αριθμό επενδυτικών ταμείων. Τώρα, αυτό θα έλεγα, ότι το ότι ήρθαν αυτά τα ταμεία στην Κύπρο για το συνέδριο δείχνει ότι υπάρχει έντονο σοβαρό ενδιαφέρον και εφόσον είναι μπροστά τους και ο κατάλογος με τα έργα τα οποία μπορούν να επενδύσουν, άρα ίσως τα πράγματα να προχωρήσουν πέραν αυτών που είχαμε γνωρίσει μέχρι σήμερα. Δηλαδή ότι υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά όχι βούληση για επένδυση. Αυτό είναι ακριβώς το ευελπιστούμε. Γι' αυτό υπάρχει και η πλήρη στήριξη της πολιτείας για αυτή την εκδήλωση. Με απέτερο σκοπό, ναι, να εισαιρέσουν και άλλες φορές επενδύσεις στην Κύπρο. Τώρα, το πρωί είδατε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι και από την αιγίδα του το συνέδριο, έτσι? Σίγουρα. Η πολιτεία στηρίζει αυτή την εκδήλωση μας και σίγουρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει υπερέχουν διασκεφτεί κάποιοι ξένοι επενδυτές, κάποιοι ιδιοκτήτες μεγάλων ταμείων, κάποια πολιτικά, πρώην πολιτικά πρόσωπα. Και σίγουρα θα ρίνει αυτούς να επενδύσουν στην Κύπρο. Επειδή ήδη προφανώς έχετε ένα διάλογο με αυτά τα ταμεία, ένα τελευταία ερώτηση θα ήθελα. Τι είναι αυτό που περισσότερο μετράει στην απόφασή τους να επενδύσουν στην Κύπρο, να κάνουν το μεγάλο βήμα? Να είναι οι προτάσεις των ιδιοκτητών έργων ελκυστικές, αλλά να υπάρχει και μια σταθερότητα στην κυπριακή οικονομία. Μια αξιοπιστία στην κυπριακή οικονομία.